Συνδυόμαστε με το στούντιο που θα πραγματοποιηθεί η πρώτη από τις τρεις τηλεμαχίες των τριών υποψηφίων και τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κυριάκο Κυριακίδη. Καλησπέρα, Κυριάκο. Εκπροσωπείς τον Αντένα στην απόψινη διακαναλική. Για να πούμε μερικά πράγματα για τον χώρο που θα γίνει η εντός εισαγωγικών ανάκριση των τριών κύριων διεκδικητών της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Καλησπέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Όλα είναι έτοιμα εδώ στο κρατικό ίδρυμα. Αναμένουμε τους τρεις υποψηφίους για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει να πούμε ότι το σημερινό debate ή το debate καλύτερα για την οικονομία θεωρείται το καθοριστικό, θα έλεγα, το κρίσιμη σημασίας debate, καθώς η Κύπρο ζει μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση. Ήδη εφαρμόζονται οι πρόνοιες του μνημονίου, έστω και αν αυτό δεν έχει υπογραφεί. Σήμερα άλλωστε έχει αυξηθεί και ο ΦΠΑ στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, και ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί από το 17% στο 18%, ενώ ήδη από τον Δεκέμβριο υπήρξαν οι πρώτες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Μάλιστα. Βλέποντας και από τον χώρο εκεί, στα αριστερά θα κάθεστε οι δημοσιογράφοι, στα δεξιά οι υποψήφοι πρόεδροι. Είδαμε προηγουμένως το ρεπορτάζ, Κυριάκο, και τους κανόνες του debate. Ναι, βλέπουμε και μια πανοραμική άποψη του στούντιο, Κυριάκο, που θα φιλοξενήσει το πρώτο debate, την πρώτη τηλεμαχία των τριών υποψηφίων για την Προεδρία, με κύριο θέμα αυτό που απασχολεί όλους μας, Κυριάκο, το θέμα της οικονομίας, και ίσως, όπως είπες και εσύ, αυτό να είναι και το πιο σημαντικό από τις τρεις τηλεμαχίες που θα διεξαχθούν. Βεβαίως και στην τρίτη θα ασχοληθεί το debate με το θέμα της οικονομίας και υπάρχει την εσωτερική θέμα διακυβέρνηση. Υπάρχει θέμα της οικονομίας, ναι, και πάλι. Μάλιστα. Ωραία, πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ότι η σημερινή τηλεμαχία, όπως έχει χαρακτηριστεί, θα είναι καθοριστική, καθώς για πρώτη φορά έχει υπερκεραστεί το εθνικό θέμα, η λύση του Κυπριακού, και όλα τα σπίτια, όλα τα νοικοκυριά, είναι τεράστια η ανεργία. Ήδη υπάρχουν οι πρώτες εφαρμογές, όπως είπαμε, της συμφωνίας για το μνημόνιο, και ο καθένας, πιστεύω, η κυπριακή κοινωνία στο σύνολό της αναμένει να ακούσει από τους τρεις υποψηφίους τις θέσεις τους για το μνημόνιο, την Τρόικα και τα ανοιχτά ζητήματα της οικονομίας, βέβαια.